Σήμερα είναι το πολιτιστικό μας απόγευμα για το οποίο ο Σύλλογός μας αισθάνεται πολύ περήφανος. Είναι αφιερωμένο στον Ερωτόκρητο, που τον ξέρουμε νομίζω όλοι αρκετά καλά, όσο και καθόλου. Νόμιζα και εγώ ότι τον Ερωτόκρητο τον ήξερα καλά. Ήξερα ορισμένους στίχους, τους τραγουδούσα πάντα, έλεγα θα μαθησαρετούσαν τα τελευταρά μαντάκα, αλλά από εκεί και πέρα δεν έφτανε περισσότερο η γνώση. Όταν αποφασίσαμε να δώσουμε πολιτιστικό χαρακτήρα στο συνέδριο, ένα από τα θέματα ήταν και ο Ερωτόκρητος. Και τότε στην αναζήτησή μας να βρούμε ένα ιδανικό κομμάτι γκρουπ ανθρώπων να μας βοηθήσουν, να το παρουσιάσουμε, φτάσαμε στο σημείο και βρήκαμε ό,τι καλύτερο μπορούσε να βρει ένα σύλλογος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το κύριο Πριναράκη από την Αθήνα, ο οποίος είναι μεγάλος δημιουργός και ασχολείται έντονα με την πολιτιστική μας παράδοση, που νομίζουμε ότι είναι ένα από τα υπαριθμών, ένα στοιχείο που κρατάει την οντότητα των Ελλήνων εδώ και στο εξωτερικό. Επίσης την κυρία Ελένη Νενεδάκη, η οποία είναι ασύνωστη υπουργός και καθηγήτρια του Εθνικού, όχι του Εθνικού Θεάτρου, λέγεται Δραματική Σχολή Αθηνών, με μεγάλη ιστορία στο πάνω στο θέατρο. Επίσης και το συγκρότημα μας, ο Δημήτρης Σκουλάς, ο Χαράλβος ο Καρκανοράκης και ο Νίκος ο Καραμπράκης. Μπορέσαμε και βάλαμε μαζί αυτό το συγκρότημα όμως για να πετύχει αυτή η παιδιά. Καλησπέρα σας πάλι και καλώς σας βρήκαμε. Το θέμα μας δεν είναι ο Ερωτόκρητος μόνο. Είναι ο Βιτσέντζος Κορνάρος, ο μεγάλος αυτός κρατικός διοικητής και το έργο του ο Ερωτόκρητος. Ο Βιτσέντζος Κορνάρος, ο μεγάλος αυτός παιδικός ποιητής, ανάθρεψε και ανάστησε πνευματικά με το έργο του γενναίες γενναιών στην Κρήτη, μα και στην Ελλάδα ολόκληρη. Αγωνιστές και καπεταναίοι, ζευγολάτες και αλωνάριδες, απλοεκύβιο παλαιστές και ανθρώποι των γραμμάτων και της τέχνης απόκτησαν συνείδηση εθνική, πήραν κουράγιο και ανάτρεξη για να αντέξουν στα δεινά που επεφύλαξε η ιστορία στο πολυπαθό νησί μας, στην Κρήτη και στο λαό της. Μα το έργο του Κορνάρου, που αποτελεί το σημαντικότερο και το επιβλητικότερο έργο της κρητικής λογοτεχνίας και ένα από τα μεγαλύτερα, εάν όχι το μεγαλύτερο δημιούργημα του ποιητικού λόγου παγκοσμίως, δεν μπορούσε να περιοριστεί γιατί δεν μπορούσε στα στενά κριτικά πλαίσια όπως τα προσδιορίζουν οι γραφικές ακρογιαλιές του νησιού μας. Έτσι ταξίδευσε από νωρίς στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. Έδωσε πνευματική τροφή και κουράγιο στο σκλαβωμένο γένος των Ελλήνων και αντικείμενο δουλειάς πνευματικής στους μεγάλους των γραμμάτων, Έλληνες και ξένους, που απορριμμένοι από την πνευματική φωτεράδα και την ποιητική μεγαλοσύνη που αναβλύσει αυτό το έργο, άρχισαν να το μελετούν και να το αναλύουν. Οφείλω και εγώ κάποια πνευματικά τροφία στο μεγάλο κριτικό ποιητή, γιατί είμαι από εκείνες τις γενιές που αξιώθηκαν να ακούσουν αποσπάσματα του Ερωτόκριτου από αγράμματους κριτικούς λαϊκούς αφηγητές στις αποσπερίδες που γινόταν γύρω στα αναμένα κούτσουρα του Τζαγιού, τις μακρές και κρύες χειμωνιάτικες νύχτες στα χωριά της Κρήτης, κάτω από το χρωμό φως του λίχνου και του λαδοφάνα. Με τούτο το έργο που γνώρισε και γνωρίζει σήμερα τέτοια δημοτικότητα και αγαπήθηκε το ίδιο από τους σπουδαγμένους και τους αγράμματους, από τους επιστήμονες και τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθη, ο Βιτσέντζος Κορνάρος κατέκτησε την κορυφή της νεοελληνικής λογοτεχνίας κατά την εποχή της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η πολιτιστική Κρήτη, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, έχει εντάξει και τον Ερωτόκρητο σε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων υψηλών πολιτιστικών απαιτήσεων που έχει επεξεργαστεί για την ανάδειξη και την προβολή διαφόρων πολιτισμικών στοιχείων του νησιού μας. Και είμαστε ευτυχείς που μέχρι σήμερα καταφέραμε σε συνεργασία με διάφορους πολιτιστικούς φορείς και παράγοντες
να παρουσιάσουμε το μεγάλο κριτικό ποιητή και το έργο του τον Ερωτόκριτο σε περισσότερες από 15-20.000 κριτικούς και μήνα. Μεγάλη ευθύνη που την αναλάβαμε και απόψε, ύστερα από την επιμονή του Συλλόγου Κριτών New Jersey «Τα Λευκά Όρη», και ομολογώ ότι είχαμε αρκετές επιφυλάξεις και δισταγμούς πριν αποφασίσουμε να έρθουμε, γιατί ακριβώς υπολογίζαμε ότι ενδεχομένως η γλώσσα του Τσέφου Κορνάρου δεν θα ήταν κατανοητή σε πολλούς από τους συμπατριώτες μας, ιδιαίτερα της πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Εν πάση περιπτώσει, ύστερα από διαβεβαιώσεις των παραγόντων του Συλλόγου, δεχτήκαμε και πιστεύω ότι είχαν δίκιο να μας πιέσουν και να μας διαβεβαιώσουν ότι πράγματι άξιζε το κόπο να έρθουμε για την πρώτη βραδιά. Και είμαι βέβαιος πως με τη βοήθεια και τη συνεργασία τεσσάρων μεγάλων κριτών καλλιτεχνών θα κάνουμε μια σωστή και γνήσια αυθεντική παρουσίαση του Βιτσέτζου Κορνάρου και του έργου. Και με την ευκαιρία να συστήσω κι εγώ τη μεγάλη Ελένη Νενεδάκη, τη μεγάλη του Ελληνικού Θεάτρου, τον Χαράλαμπο Καργανουράκη, τον Δημήτρη Σκουλά, που είναι δύο μεγάλοι κρίτες καλλιτέχνες. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μοναδική στην ερμηνεία αυτού του ποίηματος, και τον Νίκο Καραβεράκη, ένα καταξιωμένο καλλιτέχνη στον χώρο της κριτικής μουσικής. Ύστερα από αυτή, ύστερα από αυτή την απαραίτητη, όπως θεώρησα, εισαγωγή, ας δούμε ποιος ήταν ο μεγάλος αυτός πνευματικός δημιουργός, ο Βιτσέτζος Κορνάρος, που μας εξασφάλισε με το μεγάλο αυτό έργο μια ελληνική συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αναγέννηση. Η καλλιτεχνική δημιουργία είναι έργο της προσωπικότητας του δημιουργού. Για να γνωρίσουμε όμως το ποιητή Βιτσέτζο Κορνάρο και να κατανοήσουμε το έργο του, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και την εποχή και το περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησε και δημιούργησε. Μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολης, η πατρίδα του Ομήρου και του Σοκράτη, του Πλάτωνα και του Σοφοκλή και τόσων άλλων πνευματικών δημιουργών στέλασε κάτω από το πέλμα ενός βάρβαρου ανατολίτη κατακτητή. Μόνο η Κρήτη που βρισκόταν κατά τους τρόνους της ευρωπαϊκής αναγέννησης, υπό ενεπτική κατοχή που δεν χαρακτήριζε η σκληρότητα και η βαρβαρότητα της τουρκοκρατίας, μετήχε σε τούτη την αναγέννηση. Έτσι, μέσα στο πυκνό σκοτάδι της δουλείας και της εθνικής κατάπτωσης του ελληνισμού, ένας φάρος αντιφεγγίζει από την Κρήτη και δίνει με τη φωτεράδα του παρηγοριά και κουράγιο στο σκουταγόμενο γένος των Ελλήνων. Αν εξετάσουμε επομένως τις συνθήκες της εποχής, η κριτική λογοτεχνία είναι θείο δώρο, είναι ύψιστο θαύμα που με τη θαυματουργό δύναμή της στήριξε την εθνική μας σκέψη και την εθνική μας συνείδηση. Και ανάμεσα στους αντιπροσώπους της, που δικαιολογημένα μπορούμε να ισχυριστούμε πως είναι ο στερεός Κρήτος που συνδέει την αρχαία και την βυζαντινή λογοτεχνία με τη λογοτεχνία της νεότερης Ελλάδας, κορυφαία θέση κατέχει ο Βιτσέτζος Κορνάρος και το έργο του. Ο Βιτσέτζος Κορνάρος γεννήθηκε στη Σιτία γύρω στις αρχές του 17ου αιώνα. Για τη ζωή του ποιητή έχουμε λίγα μόνο στοιχεία, όσα ο ίδιος μας δίνει στους στίχους του, όπως θα τους δούμε παρακάτω. Στο μετόχι του Αγίου Αντωνίου, κοντά στο μόγλο της Σιτίας, βρέθηκε στο βορεινό τοίχο της εκκλησίας ένα αναμνηστικό επιγραφικό χάραγμα 1677 Βιτσέτζος Κορνάρος. Αυτός που έγραψε τούτο το επιγραφικό χάραγμα πιστεύεται ότι είναι ποιητής. Το έργο που μπορεί με να άρχισε να γράφεται πριν από την τουρκική επίθεση που ξεκίνησε στα 1645 και διήρκεσε για 23 ολόκληρα χρόνια μέχρι την οριστική κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους, πρέπει να ολοκληρώθηκε πριν την κατάληψη αυτή. Γι' αυτό και ο ποιητής δεν αναφέρεται ούτε στα συγκεκριμένα πολεμικά γεγονότα, ούτε στους συγκεκριμένους αντιπάλους, γιατί δεν γνωρίζει τελικά ποιος θα επικρατήσει. Επειδή προφανώς, παρά το ότι βλέπει πολλούς συμπατριώτες του να παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς προς τα Επτάνησα και την Πελοπόννησο, ο ίδιος έχει αποφασίσει, όπως και πολλοί άλλοι Κρήτες, της υπαίθρου να παραμείνει στην αγαπημένη Πατρόα Γη, η
η επιφυλακτικότητά του φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε να κυκλοφορήσει αρχικά το έργο ανώνυμο. Ακόμα και τα πατριωτικά του αισθήματα δεν διατυπώνονται ευθέως το έργο του, αλλά υποδηλώνονται εμέσως από την έκδηλη συμπάθεια ή αντιπάθεια του προς τους ίδιους τους ήρωές. Στο κύριο πρόσωπο του Ερωτόκριτου αντιπροσωπεύεται και επενείται η Αθήνη. Η ένδοξη πόλη της αρχαιότητας, εξαιρετική θέση δίδει στο Χαρίδημο, το ρηγόπλο της Κρήτης, του οποίου μνεί τη γενναιότητα και τονίζει την ατυχία. Η πάλη του με τον Καραμανίδη υποδηλώνει τους άγριους αγώνες των Κρητών κατά των βαρβάρων Τούρκων επιδρομένων. Η μεγαλοπρέπεια του Ρηγόπουλου του Βυζαντίου απηχεί το ζωντανό θαυμασμό του ποιητή για την έγκλη της Κωνσταντινούπολης σαν πρωτεύουσας του ελληνισμού. Το έργο κυκλοφορεί σε χειρόγραφα και μεταφέρεται από τους Κρήτες που φεύγουν για να γλιτώσουν από τη μανία των Τούρκων κατακτητών προς κάθε σημείο όπου υπήρχε ελληνισμός. Παντού του επιφυλάσσεται θερμή υποδοχή για τη συντηρή και εξάπτει την εθνική συνείδηση και δίνει ελπίδες και κουράγιο στο σκλαβωμένο γένος των Ελλήνων. Έτσι, ο Παλαμάς αργότερα, αναφερόμενος στο έργο και στο ποιητή, θα πει αυστηρά: «Ντροπή στο έθνος, που ακόμα δεν κατάλαβε ύστερα από 5 αιώνων περπάτημα πως ο ποιητής του Ερωτόκριτου, αυτός είναι ο μέγας του ελληνικού έθνους και αθάνατος ποιητής». Η απήχηση που είχε το επικό αυτό ποίημα στον ελληνισμό εκείνης της εποχής και η επιθυμία του κοινού να γνωρίσει τον ποιητή τον οδήγησε να συμπληρώσει σε μεταγενέστερο χειρόγραφό του τους παρακάτω στίχους. «Θωρώ πολλούς και επιθυμού και έχω το γρικημένο να μάθουν τι σε κόπιασε τα πανογραμμένα. Κι εγώ δεν θέλω να κρουσευτώ και αγνώριστο να με έχω, μα θέλω να φανερωθώ, δούλειο να κατέχω». Καθαρή από αρχαϊσμούς, είναι απόλυτα νοητή, όχι μόνο στους Κρήτες,
αλλά και στους υπόλοιπους Έλληνες που την κατανοούν και την απολαμβάνουν, τέρποτε δηλαδή να την ακούν. Το ποίημα έχει 10.052 στίχους. Η υπόθεση του εξελίσσεται ως εξής. Στον πρόλογο, ο ποιητής κατατοπίζει τους αναγνώστες του για το θέμα. Του κύκλου τα γυρίσματα πανεγοκατεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηγαίνουν. Με του καιρού τα λάματα αναπαϊμό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν. Και των αρμάτων ταραχές, όχθρητες και τα βάρη, του έρωτα η μπόρεση και τσιφιλιά σιγάρι. Αυτά να με κινήσαζει την σήμερα ημέρα, να αναβάλω και να πω τα κάναν και τα φέραν σ' μια μπόρη και έναν άγγουρο που μπερδευτήκα ομάδι σε μια φιλιά αμάλαγη με δίχως ασκημάδι. Συμπεραζόμενους καιρούς που οι Έλληνες ορίζα και όπου δεν είχε πίστη το στεμένο που δεν ρίζα, στην Αθήνα που ήταν τσιμάδες, οι συγρώσεις και το θρονί της αρετής και ο ποταμός της γνώσης, ρίγας μεγάλος όρις την άξα χώρα εκείνη, μάλες πολλές και σαν τριές εξακουστός εκείνη. Ηράκλη τον Ελένες, ξεχωριστό που τσάπη, ο πάνω θεός τσιφρόνομος, πρώτος εις τη μεγάλος, σε τελειωμένος βασιλιός πιάξω σε πάσα τρόπο, που γεμιλές του σας σχολιό και νόμος των ανθρώπων. Από μικρός παντρεύτηκε και στροφιά στη ομάδη η μετέρη που ποτέ κι αν είσαι δεν τσίβρικε ψεκάρι. Αρτέμι την ελέγασε τη λίγη σαν εκείνη, κι αν η καμιά σε φρόνεψη ίσατζη δεν έγινε. Αγαπημένα τρόγινο ήτονε πια παράλληλα και μόνον ένα λογισμό είχα πολλά μεγάλα, γιατί σαν χρόνους μαζί και τέκνο δεν έκανα. Σε μια μεγάλη και καημό της είπαν αυτό το πράγμα. Μα περνούν οι χρόνοι και οι καιροί και ρίγησα εγκαστρώθη. Και ρίγασα αυτό το λογισμό και βάρος σε ρηθρώθη. Μια θυγατέρα κάμα συγκύφεξε το παλάτι εκείνη την ώρα που η μαμή στα χέρια την εκράτη. Και πλήθαινε στην ομορφιά, στη χάρη και στην δράση. Εγίνηκε της ηλικιάς, αντώθες εγρικήθη, πως για να το έχουν θαύμασμα στον κόσμο να γεννήθη. Και το όνομά της το γλυκί το λέγαν Αρετούσα, οι ομορφιές της αμπολές, τα κάλλη της αμπλούσα. Είχε ο βασιλιός πολλούς, με φρόνεψη, με πλούτη. Συμβουλατόροι τους ανεπιστεμένοι του. Μα πούλους είχε διάκριβο πάντα στη συντροφιά του έναν όπου πεζόστρατο εκράζα το όνομά του. Είχε κι αυτός έναν γιο, πολλάχανα και μένο, φρόνιμο, αξαζόμενο, ζαχαροζυμωμένο. Ήτονε 18 χρονών, μα είχε γερό του γνώση. Τα λόγια του σαν εδροφή, και για ερμηνιά του φρόση. Και το όνομα του Μιούτσικου, πρωτόκριτο το λέγα, ήτονε τσαρετή πληγή και σε βγενιά συνέγα. Κι όλες οι χάρες που ο ουρανός και τ' άστρια γεννήσαν, μόλις τον εμπειράνασι, μόλις τον εστολίσα. Πάντα με καταστάμενου σύφρασε και ξετρέχει να μάθει την απούδαση κι ο νιός δεν τα κατέχει. Ο νέος καταλαμβάνεται από απελπισμένο έρωτα για τη Βασιλοπούλα που τον περιγράφει ο ποιητής στου παρακάτω στίχους. Thank you.
αντιδρά προσπαθώντας να ξεφύγει, αλλά οι περίπατοι το κοινή οι διασκεδάσεις δεν τον ωφελούν και τελικά ξομολογείται το αίσθημά του στο πιστό του φίλο Πολύδωρο. Αυτός του μιλά αυστηρά, το κρίνει κουζουλό και θεωρεί το αίσθημά του ολέθριο και καταδικασμένο, γι' αυτό και τον συμβουλεύει. Μετάστρεψε το λογισμό ετούτο που σε κρίνει. Μην πά να ανάψεις μια φωτιά όπου ποτέ δεν σβήνει. Ούρι τ' ανθρώπου δόθηκε και είναι το φυσικό του να διαμετρά τα πράγματα με το λογαριασμό του. Κι εσύ, ήντα μέτρο σύμβολε σε τούτα που μου λέει. Θωρώ και αφήνεις το καλό και το κακό διαλέγεις. Όσα γνωρίσει ο άνθρωπος και ολπίζει να κερδέσει εκείνο το πράγμα που αγαπά και που πολύ τ' αρέσει, όνους παραλαφρώνεται η ολπίδα του πληθαίνει και απάνω στο λογαριασμό είναι θεμελιωμένη. Ο νέος αναγνωρίζει την ορθότητα των λόγων του φίλου του, αλλά και την παντοδυναμία του ερωτά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
να αρέσει μου και παιδιμό να δω το λαμπτάρι όπου έχει τόση αντριά, όπου έχει τόση χάρη. Και σαν το δω, αναπέμπεται με τη μια μητώση. Δεν είναι τόσο αφορμαρά, μάχοδα μάκη γνώση. Την πρώτη που του βρήκε σαν κοίμιζε το λαμπούτο, ποτέ μου δεν το λόγιασα να έρθω στο μέτρο τούτο. Μα τα τραγούδια που έλεγε κι όπου πολύ μ' αρέσα, ήταν προδότες φίγουλοι και την εξάμου πέρνα. Ο Ρήγας στέλνει 10 στρατιώτες και επιχειρεί να συλλάβει και να γνωρίσει επιτέλους ποιος είναι ο άγνωστος τραγουδιστής. Δεν τα καταφέρνει όμως, γιατί ο Ερωτόκοντος που το έχει πληροφορηθεί εγκαίρως σταματά τις νυχτερινές εξόδους και το τραγούδι. Η Αρετή που δεν τον ακούει πια στεναχωριέται και εξομολογείται το αισθημά της στην παραμάνα της τυφλοσύνη. Εκείνη τρομαγμένη τη συμβουλεύει να παραιτηθεί από έναν έρωτα που μόνο από επιπολαιότητα κινείται και να συνετιστεί. Ρετούσα μου, παιδάκι μου, ήτανε τα δικάσε. Δεν είσαι αρετούσα πιο, άλλο λόγια ζωνάσε. Και πουν οι φρονιμάδες σου που σε θαυμάζω τόλοι, όπου σου βρίσκει τ' αρετής και τσι τιμής φερβόλη. Ένας, γιατί ξαρμάζει και χτύπησε τον άλλο και τραγουδί και νόστιμα, τον εθαρείς μεγάλο. Και ποιος όσα τον κύρι σου στη χώρα είναι αρετούσα και ποια παλάθια βρίσκονται σαν τα δικά σας πλούσα. Επα, δεν ρηγόπλη, ούδα φέτο πλάνη, κερά μου, επα δεν βρίσκονται ο σας και σας μεγάλη. Και τούτοι που γυρίζουν σε γενικτο παρορούσι και στέκουσι στις γειτονιές και παρατραγουδούσι. Ανέμια στην ανέμια λίγκου τη θηγατέρα, γι' αυτό δεν έχω ανάπαυση, ούτε νύχτα ούτε μέρα. Κι άλλος κι αν είστε τη ψηφά, και του κακού λογιούνται, και πελελές τσικράζουσι όσες τους αφουπλούνται. Αναφέρεται και πάλι στον έρωτα, το παμπόνερο, τον επίβουλο και παντοδύναμο γιο της Αφροδίτης. Thank you.
Ισόστρατος, ανήσυχος, ρωτά το γιο του Ερατόκριτο για την αλλαγή στη συμπεριφορά του. Εκείνος όμως κρύβει το αίσθημά του και κάνει κι άλλες προσπάθειες για να ξεχάσει τη νέα. Βλέποντάς τον να υποφέρει ο φίλος του Πολύδωρος, στεναχωριέται κι αυτός και τον πείθει να ταξιδέψουν μαζί στην Έλληνα. Ο βασιλιάς, παρατηρώντας τη λύπη της κόρης του και θέλοντας να την διασκεδάσει, προκυρήσει αγώνες κονταροθυπήματος και καλεί λιγόπουλα και αφεντάδες στην Αθήνα. Το βραβείο θα είναι χρυσό στεφάνι φτιαγμένο από τα χέρια της αρετής. Ο πεζόστρατος, ο πατέρας του Ερωτόκορπου, πέφτει άρρωστος βαριά. Τον επισκέφτεται η βασίλισσα με την αρετή, η οποία ανακαλύπτει στο αρβάρι του γραφείου του Ερωτόκορπου και παίρνει τα χειρόγραφα του τραγουδιστή της νύχτας μαζί με μια ζωγραφιά της που εκείνος είχε φτιάξει. Ο αφέντης της Αξούς, ο άγριος πυθόλιοντας, ο Καραμανίτης.
απούχη όχθρητα πολύμετωρης της Κρήτης, όπως λέει ο ποιητής, είναι ο χαρακτηριστικός τύπος του βάρβαρου Τούρκου πολεμιστή. Έρχονται ακόμα από το ρηγόκορο του Βυζαντίου, που η Φροσύνη εύχεται να τον δει σύζυγο της Αρετής, ο άγριος αφέντης της Πάτρας, το ρηγόκορο της Κύπρου, το ρηγόκορο της Κρήτης, ο Χαρίδημος, ο Μαυροτημένος. Τελευταίος έρχεται και ο Ρωτόκριτος, που τον κρυφοκαμαρώνει αδελφούσα από την Εξέδρα. Και φαίνεται έτσι, άλλος κι αλίστην όψη δεν του μοιάζει. Άξιο πολλά μέσα στο νου πάντα τον ελογιάζει. Και εκείνο μόνο σιδηρά, εκείνο να ξανοίγει. Και φαίνεται έτσι, και πουλί είναι και δεν αφήγει. Κι ως αν ο ναύτης στη χιονιά και στην πολλήν αντάρα, όντε τη νύχτα κυβερνά με φόβο και τρομάρα, πάντα έναν άστρο σιδηρά. Μ' αυτό τη στρατοδεύει, με κείνο φτιάχνει τα άμερα, με κείνο τη μανεύει. Έτσι κι αυτή, στην καταχνιά που είχε τη μεγάλη, στου πόθου τη δισκότηση, δε σιδηρά αλλά κάλλη. Μόνο το άστρο το λαυρό, του ρόκριτου τη νιώτη, και έμεινε στράφη αλλού να δει ζημιό από την πρώτη. Την άλλη μέρα στους αγώνες ο Ερωτόκριτος αναδεικνύεται νικητής και δέχεται το έπαθρο, το χρυσό στεφάνι από τα χέρια της Αρέτης. Εσύ σου είναι το φως μου, εις κάθε ανάγκη και
ας πιέσει τη όμως η αρετημένη σταθερά προσιτωμένη στην αγάπη της και ελπίζει ο πατέρας της να δεχθεί την απόφασή της να παντρευτεί τον Ερωτόπορτο. Η Φροσύνη πιο πεπειραμένη αντιδρά και πιστεύει ότι η Ρίγα θα θυμώσει πολύ. Η νέα όμως βεβαιώνει η Φροσύνη για την μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει μέσα της και επισημαίνει την αποφασιστικότητά της. Μα
μας αν με χάσεις, θέλεις πει όπου για λίγο πράγμα, τα λόγια, τα διατάγματα, πόσο κακό εκάμα. Με μικρότερα λόγια την κατηγορεί και πιστεύει πως μόνο στο θάνατο θα βρει σωτηρία. Η δύστυχη Φροσύνη υποχωρεί και υπόσχεται να την βοηθήσει. Το βράδυ γίνεται η συνάντηση στη σιδερή κρίδα και ο Ροδόκριτος της ανακοινώνει τα μαντάτα της εξορίας του. Ήκουσες άρετουσα μου σου με ξόρισε στις ξενικιάς της μάνα και φάνηκε τους φάνηκε μια φορμή δική σου σαν η μαθαίνει προξενιά που πες να πουλήσου και τι αλογίσε μανικέ τόσο βαρύ του φάνη ο κύρις μου απ' την πρίκα του λόγια όσο καλά αποτάει τέσσερις μέρες ομόναρια μου το κεράνι εγώ κι από κοινά ξενιδευτώ όλα τα κρυά τα φλέτα και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου στο σχόλισμο
Με την αναχώρηση
του ερωτόπλουτου υποθυμάει η αρετή, αλλά συνέρχεται με τους θρύλους και τις περιποιήσεις της φροσύνης. Ο νέος φεύγει στην Έγρυπνο με τον πιστόθυλο του Πιστένη και ο αφοσιωμένος φίλος το Πολύδωρος μένει στην Αθήνα για να τον πληροφορεί. Οι γονείς του ερωτόπλουτου πικραμένοι κλείνονται στο σπίτι τους. Οι γονείς της αρετής υποψιάζονται τον ερωτά της για τον ερωτόπλουτο και την καλούν και της ανακοινώνουν την απόφασή τους να την παντρέψουν με τον Λιγόπουλο του Βυζαντίου. Εκείνη αρνείται επίμονα και ο Ρήγας οργίζεται και απαντά στους Βυζαντινούς προξενητάδες πως η κόρη του είναι άρρωστη, έχει το κακό χτυκιό και δεν μπορεί να παντρευτεί. Στη συνέχεια τη δέρνει, τη κόβει τις πλεξούδες και διατάσσει να την κτίσουν με αποφόρμη και να την κλείσουν σε μια υγρή φυλακή με την αίνα της και να της δίνουν μόνο ψωμί και νερό. Παρά τα βασανιστήρια όμως, η αρετή βρίσκει τη δύναμη να φιλοσοφήσει στη φυλακή της. Παραπονείται για την κακοτυχία της και την άδικη μεταχείρισή της και εύχεται να ήταν φτωχιά για να χαρεί και να απολαύσει τον ερωτά της. Thank you.
τα καταρτίνιασε, δυο άλλο δεν γυρεύει. Να βαλικεύει μια αγή και απονακόσμησε. Σε λίγες μέρες ίσωσε απόψω στην Αθήνα. Κίστεκε και στοχάζεται τα δυο φουσάτα εκείνα. Και καβαλάρισε τα θωρή κοντύτερα σημώνει. Και το φουσάτο της Αλεπτής θωρεί και αναλακτών. Παραμελεί ο Μόναχος και λέει: Πούρια τούτη είναι οι γιάντρες όπου βλέπουν οι τσαφέντρες με τα πλούνια. Τη χώρα στρέφεται θωρεί και λουκτουκιά η καρδιά του, κατέχοντας πως βρίσκεται στη φυλακή και ράδι. Αχ, και να μου πουλί να πέτρουνε μια ώρα και να περάσω τα τυχιά να πω μέσα στη χώρα. Να βρω την πόρτα της φυλακής κρουφάδα να κατακρούσω, την εμπελιά μου που πεθυμώ και ρεύομαι να μου πούσω. Του τάβανε ο λογισμός του κάθε και η γλώσσα, αλλά τη βάζοντας συγνιά τον λόγο που γλώσσα. Έτσι έπαιρνε τη νύχτα έτσι ακοιμάτω. Κάθε ταχιά συμφώνατο κι ως ήθελε γρυκίσει, να αντιλαρίσει σαν του γαβούκινο να χτυπήσει, εκαλαμπαλεί κι εγώ σαϊτός σπουδάζοντας τη στράτα. Και με την ώρα νύχτανε που σβήγαν τα φουσάτα. Κι έκαναν αιμοστρόβιλο και ταραχή μεγάλη και βούηθα πάντα μια σπερά και πλήγωνε την άλλη. Σαν δράκος τσικυνήγανε, σαν λιώντας τσεκολέμα κι βλάχινα τον εθερού από μακρά σε τρέμα. Δεν τον εγνώριζε κι ανείς, ουδε δική ουδε φίλη, κι ο τόπος όπου γόνατο είχε το μακρά ένα μήνυμα. Εις τα φουσάτα και τα δυο έγνοια μεγάλη μπαίνει, ποιος είναι αυτός που έτσι συχνιά, σαν δράκος κατεβαίνει, πάσα ταχιά και πάσα αργά και πάσα αργά μισεύει, και μη δε φίλος τα κουθά, ουδε σύντροφο γυρεύει. Πάνει μεγάλη στο λιγός κι πρώτη από το φουσάτο και λέσου με τη χαρά ετούτο το μαντάτο. Αφέτη, ένα αφεριό πέψε το δίκιο της αφεριάς σου για τάδικα σε πόλεμο και θέλα σε χαρά σου και πολεμά για λόγους σου κι αλήτη τα βαρίζει και δεν γυρεύει πλέον ούτε ζητά κανείς. Σαν κάνω λίπος εις τα αρνιά και ούτε πεινά και ράσει και πλήγει τα όπου κι αν τα βρει και φτάνει τα όπου πάσει. Έτσι έκανε ο Ρόμπορτος ξετρέχοντας τον οίκος. Οι βλάχοι τρέχοντας σαν τα αρνιά και εκείνος είναι ο οίκος. Ζερβά δεξά τους πολεμά κι αλήπητα σκοτώνει και σαν τεριώτσα φοβλακά σαν δράκος της ζυγόνη. Οίκο βγεμέσες και μεριά, κορμιά από πάνω σκάτω. Η κλαίει ολόκληρος λαός, κίτρε με το φουσάτο. Εζήτησε και κυρία για την ταφή των νεκρών και πρότεινε να κρυφθεί ο πόλεμος σε μονομαχία δύο γενναίων που θα επιλέξουν οι δύο ρηγάτες. Ο ίδιος διαλέγει να τον εκπροσωπήσει σε μονομαχία ο ανυψιός του Άριστος, ο ποιητής μας το περιγράφει. Άριστο τον ελέγχεσαι. Ανήκει το λιοντάρι. Το θάνατο έχει στο σπαθί το χάρο στο κοντάρι. Ετούτος ήταν ανυψιός από γυναίκιον έννοια του Βλαντιστράτου, του ρηγός, τον κόσμο τον ετρέμει. Ο μεταφιεσμένος Ανοτόκριτος, μόλις πληροφορείται την πρόταση του Ρήγα της Λαχιάς που παρουσιάζεται στο βασιλιά της Αθήνας, στον πατέρα της Αρετής, τον γλίτωσε πρόσφατα από βέβαιη ευαλωσία από τους βλάχους και του ζητά να τον επιτρέψει να τον εκπροσωπήσει στη μονομαχία. Ρήγα, κι αφέντη ξακουστέ, παράλογο πια μεγάλη, αυτά που σε βαρέωσε, παραμερά στα βάλε. Και τούτο όπου γκρίκησα, ο βλάχος κι ανημένη, παρακαλέσει δόκλες, κι όχι να σε βαραίνει.
δεν ίστηκε ο βασιλιός βιώνατα να την πάνε. Σκύφτη, περιλαμπράνητον, στσαγκάλες του τουρβάνη, λέει «Γέ μου σήμερο, μότ' έχεις μιλημένα, χαρώ πως εβεβαίωσες όλα τα περασμένα. Εγλίτωσες μ' απ' τη σκλαβιά με την παλικαριά σου, όταν η βλάχη θέλασε σκλάβοντος να με πιάσουν. Είκα μου στο φουσάτο μου εκείνη την ημέρα που φεύγε και στάθηκε με το σπαθί στη χέρα. Μα σήμερα πάρα ποτέ μου δω και στο παιδί μου. Και από σήμερα και μπρος εσύ είσαι το παιδί μου. Και λέω σου το κάθεσε και ακύρισου με κράτη. Και εγώ παιδί μου καρδιακό θα σ' έχω στο παλάτι. Κι αν δεν κερδέσω με τα σε εκείνο που γυρεύω, εσύ ο πλερονόμος μου, σ' ό,τι κι αδιαπεντεύω. Και διάλεξα ποτάματα άλογο και κοντάρι, γιατί μου λέσει τον οχτρό μεγάλο παλικάρι. Επακολουθεί μια φοβερή γονομαχία ανάμεσα στον Αρωτόκριτο και τον Άριστο, που βάστηξε από το πρωί ως τα λιγνανάματα. Παραποτέ ο Ρόκριτος τη δύναμη μαζώνει, τα ρίς του δίνει κοπανιά για πάντα το ρεσόνι. Στο κούτελο που κάτω δυο εις το ζερβόντα μάτι, τον ύβρικε η κοπανιά εκεί από το λεκράτι. Ούλα τα σίδερα περνά και φτάνει στα μυαλά του, η δύναμη του χάθηκε και έσβησε μια τριάδα. Μα δε πομένα αδίκιοντος και ακούσε τι θα γίνει. Του Ρόκριτου μια κοπανιά δίνει την ώρα εκείνη που την κοράτσα που πέρασε το σιδρόσι πόλη ανοίγει τόλα τα άρματα στη σάρκα των εσχόλων. Εις το βυζί που κάτω θυό, εις τη καρδιά στον τόπο εκιά που βρίσκεται η πνοή και ζήσει τον ανθρώπο. Και λίγο λίγο έλειψε να τον επάρει ο χάρος. Μάζησε και γιατρέφεται με πάθη και με βάρος. Θρυνεί τον αριτσιό του Άριστο, τον κυδεύει και ύστερα παίρνει το φουσάτο και φεύγει ηγημένος και τροπιασμένος. Η λήξη της μονομαχίας και όμως και τον Ολοτόκριτο εμόφερτο και βαριά παγωμένο. Ο Ρήγας μεταφέρει στο παλάτι τον Κρητίδη. Αυτό έχει πει πως είναι το όνομά του ο μεταφυλισμένος Ολοτόκριτος. Τον νοσηλεύει στο κρεβάτι της αρετής. Η φυλακισμένη μαθαίνει για τον άγνωστο σωτήρα της πατρίδας της. Θυμάται όμως και αναζητά το γενναίο Ρωτόκριτο. Ο Πολύδωρος επισκέπτεται συχνά τον Κρητίδη και αισθάνεται μια ανεξήγητη συμπάθεια γι' αυτόν. Δεν αναγνωρίζει όμως το πρόσωπό του το μεταμφιεσμένο Ρωτόκριτο. Στις ερωτήσεις του Ρήγα για την καταγωγή του επινοεί μια πλαστή ιστορία. Ο Ηράκλης με ευγνωμοσύνη του προσφέρει το μισό του βασίλειο, αλλά εκείνος του ζητά μόνο το χέρι της κόρης του. Ο Ρήγας δέχεται με ευχαρίστηση την πρόταση, αλλά φοβάται νέα άρνηση της αρετής. Ο Κρητίδης παρακαλεί να την ενημερώσει ο πατέρας της, αλλά να μην οργιστεί σε περίπτωση άρνησής της και να την ελευθερώσει. Δύο πρωτόγεροι αποσταλμένοι του βασιλιά δεν καταφέρουν να πείσουν την αρετή και ο Ρήγας οργίζεται πολύ. Ο μεταφιεσμένος Ρωτόκριτος με την άδειά του πηγαίνει στη φυλακή, βλέπει την αγαπημένη του Ισταμού 5 ολόκληρα χρόνια, αγνώριστη και ταλαιπωρημένη, και ακούει την άρνησή της άλλη μια φορά. Φεύγοντας, δίδει στη φροσύνη του δακτυλίδη που του είχε δώσει η αρετή στους κρυφούς αραγώνες του, πριν φύγει και εξόριστος για την έργα του. Η φροσύνη του αναγνωρίζει αμέσως, το δίνει στην αρετή που φοβάται για τον αγαπημένο της και καλεί στη φυλακή το μελαψό υπότιτλο. Εκείνος υπόσχεται να της δώσει την εξήγηση που ζητά την άλλη μέρα. Η επόμενη μέρα ξημερώνει να βρει.
κι από τσακάλες του ουρανού μυκή εις βοράς εφήσα. Τα περιγιάλια λαβασί κι η θάλασσα κοιμάτω μυκή σκοπός εις τα μετρά κι εις τα καλά ευρυγάτω. Μάθελε να έχει το θεριό, δόντι φαρμακεμένο.
και πήραν του τη δύναμη και τη πνοή που χάσε και το φαρμάκι πέρασε και μέσα τον επιάσε. Κι αγάλια γάλια χάνετο σαν το κερίο της δύναμη. Ήκλαψα και λυπήθηκα πολλά την ώρα εκείνη. Σαν αδερφό μου καρδιακό τον ήκλαψα και πόνο. Μα πόνοι δάκρυα κλάματα άνθρωπο δεν γλιτώνω. Εψυχομάχε κι ρίχνε να στέκω, μη μισέψω. Και θα γεύω σε τέτοια πληγή ή μπορώ να γιατρέψω. Σαν φίλος μου το δίνει, μα δεν το βάζω στην καρδιά να θέλω να το βγάλω και δεν ένα κίνο ήθελα στο μήνυμα να το βάλω. Λέω που να έχει απομονή να το βρει στη χέρα και να μην επικρίνεται για ό,τι να σκέφτεα. Σαν είδε πως δεν η κορή μου ξαναδείχνει πάλι κι πιάσε το δαχτύλι μου που θέλει να το βάλει. Βγάλα το με τα κλάιματα απ' τα δυο δαχτύλι και δίδω του το πιάνει το σημώνει το στα χείλη, φιλεί το βαναστεραγμός κι από εκεί μου το δίνει και πήρα τα απ' το χέρι του κι εγώ το δαχτυλίδι. Τότες, μια σιγανή φωνή μόνο τα αυτιά μ' ακούσα κι είπα σιδε τα χείλη του και χάσασα. Άλλα δυο λόγια μίλησε ισόσπορο από γλώσσα, μα δεν τα ξεκατάλησε. Επέρνευε η γλώσσα. Ετούτο είπε μοναχάς και τέλειωσε η ζωή του. Και με πρικί αναστεναγώ και βγήκε η ψυχή μου. Τούτα τα χέρια του Θωρής, λάπω σιλιό του σκάψα. Τούτα τον εσυχώσασαι και τούτα τον έγραψα. Η αρετή απορρεκρωμένη στο άκουσμα της ιστορίας αυτής σε σπάσε θρήνο παρηγόρητα. Πρωτόκριτη τα θελωριό τη ζήση να μακραίνω, ποια ορπίδα ποιο μου πόμινε και θέλω να λυμένω. Δίχως σου πως συμπορετώ στον κόσμο ποιο να ζήσω. Ανάθεμα του
Ας πάψουσι όλα τα περασμένα. Κι εγώ σφαλά,
και σύσφαλες άσοι συμπατισμένα. Κι απείς οι χρόνοι και οι καιροί τέλος καλών εφέρα, ας τη χαρούμε όλοι μας τη σημερινή ημέρα. Κι απείς σε σένα η αρετή μέλετο κι ο εις άλλο εις το θρονί μου σήμερο σα ρίχα θα σε βάλω. Να ρίζεις σαν σου φαίνεται τις χώρες και τα πλούτη. Γυναίκα σου και τέρι σου, σου δίνω να είναι τούτη. Εγώ κατέχεις καλογέ, γέροντας είμαι τώρα και δεν μπορώ να γνιάζω με τούτα που θέλει χώρα. Και τα ριγάτα και αφεντιές εσένα πρέπει γέ μου κι ας τάξω πως δεν τα άριζα κι ούτε είδα τα ποτέ μου. Με την ευχή μας ολονό, όσα το πετιμούμε να κάνετε κληρονομιά και τέκνα σας να δούμε. Κοίταξε. Ήκραξε και την αρετή, λέει μας. Δικατέρα, το γάμο σου ξετέλειωσα ετούτη την ημέρα. Εσύ μένες του Ρόκλητου, στον ουρανό εγράφτη, για εκείνο και η γνώμη σου σε τούτο δεν αλλάχτη. Χέ μου για βλές τους άρχοντες, γεμίζει το παλάτι και αρχίζουν την ξεφάντωση πολυμερή σε κράτη. Κι αργά μην εντατρόγινο στην κάμερα εκείνη, που τον αρχή και μπήκασε τη αγάπη στο καμίνι. Εγώ, σήμερα ας λογιάσουσι, όσοι κι αν έχουν γνώση, εκείνα που γεννήκασι ως τελαξιμερός. Εγώ δεν θέλω. Και δηλειώ να σας το πω με πράγμα. Τη νύχτα που σε διάξασι, κοίτα από τα κοίτα πράγμα. Μπορείτε από τα πάρε γρός που έχετε γρικημένα, εσείς να τα λογιάσετε και μη ρωτάτε μένα. Τα άπασα, τα μιλήσατε και σ' ό,τι κι αν γίνει αμέτρε να ρωτήξετε να σας τα πούνε εκείνοι. Κι ήρθε η μέρα η λαμπηρή, γλυκής καιρός αρχίζει κι ήκατσε εδώ ρωτόκριτος εις το θρονί και ορίζει. Με θρόνεψη χορεύεται, με γνώση ορδινιάζει, πριν ούρθουσι τα πράγματα προβλέπει και ρογιάζει. Αγαπημένο αντρόγινο σας δούτο, δεν εφάνει, δεν την καλωρίζει που χειρά να μας το φάνει. Εκάβασε με δόγοντα, κι όλα γενή καλούσε, και μάλλον και κεράλαλα έγινε για ρωτούσε. Και κάθε εις που τ' άκουσε, εδά ας το κατέχει, μη χάνατε στα κίνη, μα πάντα κορπίδα σε έχει. Και με τούτο το αισιόδοξο μήνυμα κλείνει ο ποιητής. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες. Αυτό είναι το ποίημα της Κρήτης. Το βαστούσαν οι Έλληνες στα προσκέφαλά τους, που το χαρακτηρίζουν οι μεγάλοι των γραμμάτων ως εθνικό έπος και ως ύψης των κλασικών έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η πλοκή και η ενότητα της υπόθεσης, η φυσική εξέλιξη των γεγονότων, η καθαρότητα και το αμεντάγματο των χαρακτήρων, η ομαλότητα του ύφους, η ομοιομορφία της γλώσσας είναι τα στοιχεία με τα οποία η μεγάλη διάνοια, η ιδιοφυΐα του Κορνάρου έπρασε το καλλιτέχνημα που εθάγουσαν οι ελληνικές γενναίες και το εμπερών ξένοι και Έλληνες επιστήμονες ακόμα και σήμερα. Ο κριτικός λαός το βάλε στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο είναι του και τραγουδά με τους στίχους του την αγάπη και τον έρωτα ακόμα και σήμερα. Η κύρια πηγή από την οποία άντρισε η φαντασία του ποιητή τη σύλληψη και τη διαμόρφωση του έργου υπήρξαν οι λαϊκές παραδόσεις, τα λαϊκά παραμύθια, τα δημοδιάσματα, οι τοπικές δοξασίες, οι λαϊκές παροιμίες, τα ήθη και τα έθιμα του κριτικού λαού. Ενός λαού με πολλές ευαισθησίες, με πνευματικές αρετές και ικανότητες που επί αιώνες τον ακολουθούν και τον χαρακτηρίζουν και πριν από τον Κορνάρο και μετά από αυτόν. Ο Βιτσέζος Κορνάρος μάζεψε το υλικό του από τον έφορο κάμπο της κριτικής λαϊκής γνώσης και της κριτικής λαϊκής παράδοσης. Το ταξινόμησε και το διαμόρφωσε με την ποιητική ιδιοφυΐα και τη μεγαλοσύνη του, δίδοντας σε τούτο το έργο την πνοή ζωής, τη σφραγίδα δωρεάς και την οσμή της πνευματικής ευωδίας που αναπέμπει η μοναδική.
μοναδική ή ανεπανάληπτη κριτικιά του προσωπικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα κάμω δίχως σου στο χωρισμό εκείνο.